Σας. Και Κωστής Ευσταθίου, βουλευτής της ΕΔΕΚ. Γεια σας. Λοιπόν, πριν να ξεκινήσουμε να συζητάμε, πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης που παραχώρησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ΕΡΤ και να επιστρέψουμε. Πώς δεν παραμείναμε, δεν ήταν κάτι που μας προκατέλαβε ή μας ευνηδίασε. Αντίθετα, την πρώτη του μηνός, προτού καν γίνει, είχαμε ενημέρωση ότι επρόκειτο να επισυμβούν τα όσα επεσυνέβησαν μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης, ενώ των ημερών αυτής της εβδομάδος. Και είχαμε ήδη από την 1η Οκτωβρίου προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και είχα υπερτονίσει και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι χωρίς αναφορά στο θέμα των βαρουσίων εν ώψη της ορατής πλέον, όχι απειλής, αλλά υλοποίησης της απειλής, θέλω να συμπεριληφθούν και συμπεριελήφθησαν τα 789, με συγχωρείτε, στα σχετικά συμπεράσματα. Mm-hmm. Ο λόγος που δεν συνήλθε ποτέ η πενταμερής είναι πρώτον οι ενστάσεις της Άγκυρας όσον αφορά την βάση λύσης που έχει ξεκάθαρα δηλώσει ο Τσαβούσογλου ότι μιλά πλέον για δύο κράτη συνομοσπονδία, αλλά και οι αξιώσεις της Τουρκίας να αποδεχτούμε πριν καν τις συνομιλίες την πολιτική ισότητα, όπως βεβαίως οι ίδιοι την ερμηνεύουν. Θέλω να ελπίζω ότι θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα. Εμείς, το έχω δηλώσει κατ' επανάληψη, είμαστε πανέτοιμοι να επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μακριά βέβαια από απειλές ή την διπλωματία των κανονιοφόρων. Άρα, από ό,τι κατάλαβα, αυτοί οι έξι όροι, ας μείνουμε μόνο εκεί, μπορούμε να τα θεωρήσουμε δεδομένα σαν σημείο εκκίνησης και από εκεί και πέρα, ή θα μπει και το θέμα της αμοχώς του τώρα, οι Τούρκοι έχουν συνηθίσει. Το θέμα της αμοχώς του είναι ήδη μέσα, είναι υπό την εξής έννοια. Ένα των έξι σημείων μιλά για την ανάγκη εδαφικών αναπροσαρμογών κατά τρόπο που να ικανοποιεί και τους Ελληνοκύπριους. Επομένως είναι κάτι που θα συζητηθεί, γι' αυτό και δεν θέτω την διάνοιξη της παραλίας ως όρο με την έννοια του προαπαιτουμένου. Όπως και δεν θέτω ως όρο το θέμα της κατάργησης των εγγύσεων και της αποχώρησης του τουρκικού στρατού, διότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια ένα άλλο των σημείων, των έξι σημείων δηλαδή του Γενικού Γραμματέα, που ομιλεί σαφώς για τα θέματα ασφάλειας. Δηλαδή, χωρίς την λύση του θέματος ασφάλειας, έτσι ώστε να αισθάνονται και οι δύο κοινότητες ότι δεν διατρέχουν τον κίνδυνο εμπλοκής σε νέα αιματοχυσία κλπ., δεν μπορεί να υπάρξει λύση. Και αυτά τα έξι είναι αλληλένδετα. Μάλιστα, ακούσαμε τον ένα απόσπασμα από όσα είπε ο πρόεδρος Αναστασιάδης στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, της ελλαδικής ΕΡΤ, και να ξεκινήσουμε την πολιτική συζήτησή μας από τον κύριο Κωστή Ευσταθίου. Επιλέξει, είπε ο πρόεδρος, εμείς είμαστε πανέτοιμοι μακριά από απειλές και την διπλωματία των κανονιοφόρων να επανέλθουμε στις συνομιλίες. Δεν θέτει ωστόσο ως όρο την ανάκληση της απόφασης για άνοιγμα κομματιού της παραλίας στην περίκλειστη αμόχωση του. Δεν το θέτει, γιατί προφανώς έχει γνωρίζει ότι η Τουρκία δεν θα πάει πίσω, με τίποτε δεν θα πάει πίσω. Δεν έχει συνηθίσει ποτέ η Τουρκία να ανακαλεί ή να παίρνει πίσω κάτι το οποίο κάνει ή δηλώνει. Επομένως, μπροστά στον κίνδυνο να χρεωθεί η πλευρά μας τη μη έναρξη των όσων διαπραγματεύσεων μπορεί να γίνουν, θεωρώ και το λέω ευθαρσώς ότι καλά κάνει, γνωρίζοντας ότι στο τέλος, επειδή υπάρχει μεγάλη διάσταση μεταξύ λόγων και έργων δυστυχώς στις πλευρά μας διαχρονικά, θα ξεκινούσαμε ένα διάλογο ή θα χρεωνόμαστε μια μη έναρξη ενός διαλόγου. Ένας διάλογος βεβαίως με ή χωρίς εισαγωγικά, από τον οποίο δεν μπορεί κάποιος να περιμένει και πάρα πολλά πράγματα, έχοντας υπόψη ότι συνομιλητής ή τουλάχιστον αυτός ο οποίος προσπαθεί να καθορίσει την ατζέντα αυτού του διαλόγου είναι η Τουρκία, με όλα όσα ενεργεί, πράττει, δηλώνει και σχεδιάζει. Επομένως, είμαστε έτοιμοι, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε μια πεπατημένη η οποία δεν καταλήγει πουθενά, και το λέω δηλαδή με πλήρη γνώση λόγου, διότι δυστυχώς έχει μετατραπεί και τον Κυπριακό εδώ και χρόνια πάρα πολλά
σε ένα παιχνίδι ή εν πάση σε μια διελκυστίδα, ένα bras de fer, ποιος θα χρεώσει τον άλλον και ποιος θα κερδίσει την εύνοια της διεθνούς κοινής γνώμης αυτής της αόριστης έννοιας, η οποία στις κρίσιμες στιγμές αποδεικνύεται ότι είναι απούσα και ότι δεν υπάρχει κανέναν απολύτως έρισμα πάνω σε αυτή. Ναι. Κύριε Μιλώνα. Νομίζω θα συνεχίσω από εκεί που είναι ο Κωστής. Αυτή η αόριστη διεθνής κοινότητα επιτέλους ανακαλύψαμε και στην Κύπρο μετά από πολλά χρόνια ανάκτησης οριμότητας πολιτικής ότι δεν υπάρχει ως διεθνές δίκαιο ή οργανισμός ενωμεθνών ή ως ευρωπαϊκή θεσμή ή ως ΝΑΤΟ ή ως σύμφωνο της Βαρσοφίας ή ως Ρωσική Ομοσπονδία. Υπάρχουν μόνο συμφέροντα και αναλόγως των συμφερόντων πράττουν και τα κράτη. Και αυτά είναι να διαφυλάξουν, υποτίθεται, αυτοί οι οργανισμοί που μόλις περιγράψατε. Δεν μαζί τα διαφυλάξουν, Μιχαλά, δεν χρειάζεται να το. Κατά την άποψή μας, δεν τα διαφυλάξουν. Ναι. Απλώς ως Πόντι Πιλάτη, αναλόγως της περίπτωσης, τοποθετούνται με βάση τη διεθνή ισχύ όπως αποτυπώνεται από τα κράτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσική Ομοσπονδία, Γερμανία, Τουρκία. Εκείνο που είναι συγκλονιστικό, κατά την άποψή μου, είναι το γεγονός ότι αληθορίζουμε ή κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα εξελίσσονται με έναν τρόπο τα οποία ούτως ή άλλως είναι εξαιρετικά δύσκολα και δεν οδηγούν πουθενά. Και οι όποιες αποφάσεις είναι τόσο δύσκολες που κανένας δεν τολμά να πει την πραγματικότητα, δηλαδή τα λάθη ήταν συσσωρευμένα δεκαετιών και ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο. Με εκείνες τις παλινοδίες, με τον Grand Montana, με τον Pelerin και με την συνεχής υποχωρήση της δικής μας πλευράς που είναι δεκαετίες που γίνονται. Και η εντύπωση ότι θα εξευμενιστεί το θηρίο και ότι ο κ. Ερντογάν είναι ένας άλλος Τούρκος ηγέτης, ο οποίος θα έκανε κάποιες υποχωρήσεις και αυτός, ούτως ώστε η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας να πάρει σάρκα και οστά, ήταν το αντίδωρο δηλαδή, κατάρρευσε χάστινος πύργος. Ναι. Αυτό δηλαδή, που έπρεπε να είναι μάθημα, το παρακολουθούμε σήμερα και με αφορμή το Βαρωσί και με το Αιγαίο και με την Ανατολική Μεσόγειο, τα περί ενέργειας δηλαδή, να επαναλαμβάνονται και να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε πού οδηγούνται τα πράγματα. Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Άσχετα με την εξέλιξη και τα αποτελέσματα των εκλογών, περισσότερο έχει να κάνει με την τακτική που θα ακολουθήσει ο κ. Ερντογάν, δηλαδή ο Τουρκοκύπριος, ο οποίος θα βρίσκεται στο τραπέζι των συνομιλιών. Δεν έχει τόσο σημασία κατ' εμάς ποιος θα είναι, με την έννοια ότι σαφώς ο κ. Ακιντζή είναι ένας ευρωπαϊστής ή αυτή την εικόνα που βγάζει προς τα έξω, ένας χαμογελαστός άνθρωπος, ένας ήπιος άνθρωπος, σε σύγκριση με τον κ. Τατάρ. Εκείνο που λέμε εμείς είναι ότι η Τουρκία με τον ένα ή τον άλλον τρόπο ελέγχει οποιοδήποτε από τους ηγέτες των Τουρκοκυπρίων. Κατά συνέπεια, στο τραπέζι των συνομιλίων λίγο ή πολύ ξέρουμε τι θα συναντήσουμε. Επομένως, υπάρχει ένα μόνιμο πρόβλημα. Τι θέλουμε? Τι πραγματικά η Κυπριακή Δημοκρατία, ο Ελληνοκύπριος Διαπραγματευτής, ο Κυπριακός λαός στο σύνολό του, και αναφέρουμε στους Ελληνοκύπριους που εκπροσωπούνται από τον κ. Αναστασιάδη σήμερα, τι πραγματικά επιδιώκει? Εάν είναι αυτά που υποχώρησε τόσα χρόνια ο κ. Αναστασιάδης, δίνοντας σχεδόν τα πάντα και παίρνοντας ουσιαστικά το πραγματικό πρόσωπο της Τουρκίας, δηλαδή και στρατιωτικές βάσεις και τουρκικό στρατό στην Κύπρο, επιπρόσθετα έχουμε και την ερμηνεία της πολιτικής ισότητας από την τουρκική πλευρά. Αναφέρομαι σε ερμηνείες, γιατί το θολό τοπίο δεν διευκρινίζεται ποτέ, ούτε θα διευκρινίσει από τα Ηνωμένα Έθνη, γιατί θέλουν τις δύο πλευρές στο τραπέζι και μόνο. Δεν είναι και τόσο δημιουργική αυτή η ασάφεια πάντως. Προφανέστατα. Είναι βολική μεν για όλους, αλλά δεν είναι δημιουργική. Ναι. Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Όσο δεν το αποσαφηνίζουμε. Επομένως, λέμε εμείς, ας ξεκαθαρίσουν είτε σε άτυπες είτε σε τυπικές πενταμερείς όλα αυτά τα σημαντικά που αφορούν τον τρόπο ζωής μας από εδώ και πέρα, και μετά αποφασίσουμε αν θα πάμε σε συνομιλίες πραγματικές με τον όποιον εκπροσωπεί την τουρκοκυπριακή κοινότητα και τον κύριο Ερντογάν. Κύριε Τορναρίτ, πώς θα πάμε σε συνομιλίες χωρίς την ανάκληση της τουρκικής απόφασης, χωρίς την επιστροφή της αμοχώς τους στους νόμιμους κατοίκους της? Ναι, καταρχήν να βγάλουμε και μια είδηση. Θα συμφωνήσω με τον Παύλο σε αυτό που είπε, ότι τελικά πρέπει να αποφασίσουμε σε αυτόν τον τόπο πρώτα πολιτικές ηγεσίες και κόμματα και μετά και λαός το τι θέλουμε. Ποια τελικά άραγε είναι η επιδίωξή μας, ποιος είναι ο κεντρικός μας στόχος, πώς άραγε θα απελευθερώσουμε και θα επανενώσουμε τον τόπο μας? Το έχουμε ξεκαθαρίσει το όχημα το οποίο θα μας οδηγήσει σε τούτη την ώρα που προσμένουμε και εμείς
Ειδικότερα όμως όλοι αυτοί που ξεσπιτώθηκαν, όλοι αυτοί που έχασαν αγνοούμενους και τους αναζητούν, όλοι αυτοί που έχουν νεκρούς στα κημητήρια. Η είδηση ποια είναι, ότι συμφωνείτε με το δικό? Όχι, δεν το κατάλαβα, συγγνώμη. Ότι συμφωνώ ότι κάποιοι δεν ανακάλυψαν ακόμη και δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο στόχος. Και πρέπει να τον υπενθυμίσω ότι το 1977 ο Μακάριος συμφώνησε στο χαρτί συγκεκριμένα πράγματα τα οποία επαναβεβαίωσε ο Σπύρος ο Κυπριανού το 1979. Τα ίδια ακολουθούνται μέχρι σήμερα με λάβαρο τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Είναι λάβαρο δηλαδή η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, γιατί ο κύριος Σπυρίου γελάει μόλις ακούει. Εγώ δεν πιστεύω και δεν πίστεψα ποτέ στα λάβαρα. Ναι. Απλά σας λέω ότι αυτό προσυπέγραψαν, mm-hmm. περιγράφω το τι συνέβη και ναι, δεν είπα ότι υιοθετώ λάβαρα, ενώ τέτοιου είδους. Απλά λέω ότι προσυπέγραψαν όλοι οι προέδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας, όλες οι ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου και άλλος πώς. Άρα δεν δέχομαι τη μορφή της υποχωρήσης που έκανε ο Νίκος Αναστασιάδης. Αν κάποιο μένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη συμβολή του Νίκου Αναστασιάδη, είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία εμείς περηφανευόμαστε ιδιαίτερο στον Δημοκρατικό Συναγερμό, γιατί τότε που θέταμε ως στόχο την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιοι ήταν στους αγρούς, αργότερα επιβιβάστηκαν στο συγκεκριμένο βαγόνι. Τώρα την επικαλούνται και τους χαιρετίζω, καλά κάνουν. Όμως στην πολιτική πρέπει να προλαβαίνεις. Είπατε ότι δεν έκανε υποχωρήσεις και γι' αυτό το γεγονός κτλ. Δηλαδή όλοι οι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι δύο τελευταίοι, επειδή δεν έκαναν υποχωρήσεις και πίεσαν την Τουρκία, ας μου επιτραπεί η ηρωνία, γι' αυτό η Τουρκία κάνει ό,τι θέλει, ανοίγει βαρόσκια, στέλνει μπαρμπαρός. Αυτό σας είπα τώρα. Είπα ακριβώς το αντίθετο, απλά προσπάθησα. Δεν καταλαβαίνω πού ετέθησαν οι γραμμές της αντίστασης. Γιατί στο τέλος θα ακούσουμε ότι ετέθησαν και γραμμές, κόκκινες γραμμές από την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν ξέρω για ποιες γραμμές και ποια αντίσταση μιλάτε. Εγώ ξέρω ότι δυστυχώς το Κυπριακό να ακολουθεί μια φθήνουσα πορεία, γι' αυτό είναι αυταπόδεικτο σε όλα τα διεθνή ζητήματα. Το συζήτησαμε και προχθές μαζί. Είδαμε και αναλύσαμε το Παλαιστινιακό και που οδηγήθηκε. Έχασε τους κεντρικότερους του σύμμαχους η Παλαιστίνη και άλλος πως δεν θα το αναλύσουμε σήμερα. Ο παράγοντας χρόνος είναι συντριπτικό στοιχείο εναντίον των διεκδικήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό πλέον είναι προφανέστατο και ηλίου φαϊνότερο, και όσοι δεν το βλέπουν πρέπει να φορέσουν άλλου είδους γυαλιά. Και από εκεί και πέρα βεβαίως τα γεωπολιτικά συμφέροντα των χωρών εκείνων που επηρεάζουν το σύστημά μας είναι καταλυτικά. Είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που εμείς πολλές φορές είπαμε ότι για να λυθεί το Κυπριακό πρέπει να βρεθεί εκείνος ο χωροχρόνος που τούτα τα συμφέροντα, είτε τα πλήστα όσα συμφέροντα των μεγάλων, ευνοούν την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Είναι αυτός ο χωροχρόνος τώρα που συμβαίνει? Όχι, δεν θα πω αν είναι αυτός. Κατά την εκτίμησή σας. Θα το δούμε, αλλά θα διαφωνήσω με την άποψη που ισοπεδωτικά λέει όποιος τελικά επιλεγεί ως ηγέτης των Τουρκοκυπρίων είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτό, γιατί η μία σχολή του κυρίου Ακιντζή εκπροσωπεί τη λύση, η δε άλλη σχολή εκπροσωπεί την διχοτόμηση. Άρα στις διακηρυγμένες είναι θέσεις όχι τους, στην πράξη, κύριε Μιχάλαρε, είναι πράξεις ζωής που περιγράφουμε. Αν αναλύσετε τη ζωή εσείς, δηλαδή, του κυρίου Ακιντζή. Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά εσείς στο Κραν Μοντανά είδατε από τον κύριο Ακιντζή να πατήσει πόδι για να πει όχι, εδώ θα λύσουμε το Κυπριακό για το καλό του Κυπρίου? Δεν είπα ποτέ ότι ο κύριος Ακιντζή από ηγέτης των Τουρκοκυπρίων θα τους πουλήσει και θα γίνει ηγέτης των Ελληνοκυπρίων. Σας είπα κάτι άλλο και προσέξτε με. Ναι. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαφοροποίηση ανάλογα με τις θέσεις διαχρονικά
του κυρίου Ακιντζή, ο οποίος υποστηρίζει αυτό που υποστήριξαν όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας, μηδενός εξαιρουμένου, μάλιστα, και του κυρίου Τατάρ, ο οποίος υποστηρίζει την διχοτόμηση. Στη συγκεκριμένη συζήτηση θα μείνουμε. Κύριε Ευσταθίου, κακά τα ψέματα. Δεν είναι το ίδιο να έχεις απέναντί σου τον Ερσίν Τατάρ με διακηρυγμένες θέσεις διχοτόμησης και συνομοσπονδίας και έναν Ακιντζή, ο οποίος τουλάχιστον στις προγραμματικές του δηλώσεις λέει ότι πρέπει να λύσουμε το Κυπριακό στη βάση των ψηφισμάτων και για τον καλό των Κυπρίων. Ξέρετε, δεν ισοπεδώνουμε ούτε πρόσωπα ούτε καταστάσεις. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ κύριου Ακιντζή και του κύριου Τατάρ. Η μεγάλη διαφορά, λέω ότι ναι, ο κύριος Ακιντζή επιθυμεί τη λύση του Κυπριακού. Ο κύριος Τατά προφανώς αναμένει οδηγίες αν επιθυμεί ή όχι τη λύση του Κυπριακού. Αλλά ούτε ο ένας ούτε ο άλλος μπορούν να λύσουν το Κυπριακό εάν δεν το αποφασίσει η Τουρκία. Είναι πάνω σε αυτή τη βάση που συζητάμε και λέμε ότι δυστυχώς δεν τα αποτελέσματα των εκλογών με ή χωρίς εισαγωγικά στα κατεχόμενα δεν αποκτούν ιδιαίτερη τόση σημασία όσο θα θέλαμε να είχαν αποκτήσει. Γιατί δυστυχώς, παραλαμβάνω, η Τουρκία είναι αυτή που κάνει κουμάντο. Με τους Τουρκοκύπριους, αν το πρόβλημα μας έμενε στο Τουρκοκύπριο θα είχε λυθεί εδώ και δεκαετίες. Το πιστεύετε αυτό? Βεβαίως το πιστεύω. Βεβαίως το πιστεύω. Με όλα όσα έχουμε αποδεχθεί η πλευρά μας όλα αυτά τα χρόνια, με μια αυξημένη, αν θέλετε, εκπροσώπηση Τουρκοκυπρίου στα όργανα, με τις ιδιαίτερες πλειοψηφίες ή με όλα όσα έχουμε αποδεχτεί κατά καιρούς, ασφαλώς και θα μπορούσαμε να καταλήξουμε. Ναι. Η Τουρκία είναι που δεν θέλει τη λύση, γι' αυτό και δεν έχουμε άλλωστε λύση. Και για να πάμε σε αυτά τα οποία έχουν τεθεί από τον κύριο Τωρναρίτη, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερος, και θέλω να πω κάτι, και είναι η πρώτη φορά που το λέω δημοσίως, ότι ο κύριος Τωρναρίτης με έχει εκπλήξει πολύ θετικά όταν ήμασταν μαζί στο εξωτερικό και χωρίς να χρωματίζει τις θέσεις του ανάλογα, δεν μεταφέρει τα εσωτερικά μας προβλήματα στο εξωτερικό και πολύ καλά κάνει. Και πάντοτε υποστηρίζει με σαφήνεια τις ελληνοκυπριακές θέσεις. Ότι το Κυπριακό είναι θέμα εισβολής και κατοχής και όχι ενδοκυπριακό. Δυστυχώς υπάρχουν συνάδελφοι, υπάρχουν κόμματα που δεν το κάνουν. Και πολλές φορές άθελα μας ή θελημένα, δηλαδή, εξάγουμε τις διαφορές μας προς τα έξω. Κάτι το οποίο δεν κάνει ο κύριος Τωρναρίτης και μπράβο του. Αλλά δεν πάει να διαφωνώ μαζί του. Σε πολιτική κάποια αντιπαράθεση. Βεβαίως. Είναι πάντοτε πολιτική, τον εκτιμώ εξάλλου από πάρα πολλά χρόνια. Και θέλω να πω το εξής. Εκάναμε δύο τεράστια λάθη στην πολιτική μας και έναν τρίτο προσφάτως. Ναι. Το τρίτο αφορά την αμόχωστο. Ναι. Τα δύο μεγάλα λάθη τα οποία έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, σε όλη αυτή τις δεκαετίες, τις ξύλινες διαδικαίες, τα πέτρινα αυτά χρόνια, είναι πρώτα ότι αποδεχτήκαμε την Διζωνική και δεν είναι ούτε ο Μακάριος ούτε ο Κυπριανού. Ενώ ο κύριος Βασιλείου που πήγε με το «έτσι θέλω» και αφαίρετα το 1989 και αποδέχτηκε την Διζωνική, διότι έτσι του είχαν πει οι Άγγλοι. Έτσι του είχαν πει οι Άγγλοι. Και να τα λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Ούτε ο Μακάριος αποδέχτηκε Ομοσπονδία, ναι, αποδέχτηκε ο Μακάριος, όχι Διζωνική. Τι σημαίνει Διζωνική? Δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμα ότι αποφασίσαμε ότι ο τόπος μας θα είναι διαιρεμένος, θα είναι διχοτομημένος. Είτε αυτό ονομάζεται η συνιστόν κράτος, ή κρατήδιο, ή πολιτεία, ή καντόνι, οτιδήποτε, αποδεχτήκαμε δυστυχώς με τη Διζωνική τον γεωγραφικό διαχωρισμό. Και προσπαθούμε με το να φτιάχνουμε διάφορες συνταγές να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Δεν μπορεί η Κύπρος να λειτουργήσει διχοτομημένη. Αυτό είναι το πρώτο. Πείτε μας και το δεύτερο και το τρίτο για να πάμε στον και κύριο το δεύτερο το λάθος είναι ότι έχουμε ταυτιστεί με την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Έχουμε κάνει μια δήλωση εδώ και χρόνια, μια επιλογή μάλλον,
με βάση την οποία θέλουμε με το έτσι θέλω την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύοντας ότι η Τουρκία θα βελτιωθεί, ο Ερντογάν θα αποτελέσει ένα κίνητρο και για οικονομική ανάπτυξη και για τι έχουμε δει. Να κερδίζει τα πάντα η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να δίνει τίποτα. Είναι αυτό το οποίο έχει πει ο κύριος Ζελαστίκ, ο εξαιρετικός αυτός αναλυτής, ότι έχουμε πετύχει την ευρωκατοχήρωση της κατοχής. Και το τρίτο είναι η αμόχωστος. Το τρίτο, τι αμόχωστος. Είχαμε τα ψηφίσματα το 550, το 789 που έλεγαν προτεραιότητα στην αμόχωστο ανεξάρτητα της λύσης και δεχτήκαμε και αυτή και την αμόχωστο να τη βάλουμε ότι θα λυθεί το θέμα της αμόχωστου με τη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού. Κάτι το οποίο η Τουρκία δεν θέλει. Έχουμε δώσει όλα τα όπλα, έχουμε βάλει τη φαρέτρα μας. Όλη την έχουμε παραδώσει στην Τουρκία χωρίς και κύριε Μιλωνά. Νομίζω ότι η σκληρή πραγματικότητα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε από την πλευρά τη δική μας με ευχολόγια ότι αν τους τριμώξουμε στη γωνιά, ούτε με τα χαϊδέματα που τόσα χρόνια τους κάνουμε. Απάντηση κ. Ευσταθίου να μην τα επαναλαμβάνω σε σχέση με τον Κυπριανό και τον Μαγκάριο, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να απευθυνθούμε στην κοινωνία με ειλικρίνεια και να αφήσουμε το παρελθόν όσον αφορά τον καταλογισμό ευθυνών και να κουβεντιάσουμε τα πραγματικά προβλήματα. Δεν έχουμε έναν οποίο μας μια νεφελώδη, αφηρημένη έννοια ομοσπονδίαση στην Κύπρο. Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Είπε το πρώτο στάδιο, την αποδοχή από τον κύριο Βασιλείου της Ζωνικότητας πλέον στα Ηνωμένα Έθνη. Είχαμε αργότερα, και έτυχε σαν δημοσιογράφος να το καλύψω, ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές με τον Γλαύκο τον Κληρίδη, όπου η πρώτη αναφορά από τον Κόφι Ανάν για πολιτική ισότητα, γιατί είναι δύο αγκάθια στο Κυπριακό που απέμεινα, με βάση τις πολιτικές και τη διαχείριση των τελευταίων χρόνων. Κάνω καταγραφή γεγονότων. Ναι. Είναι η πολιτική ισότητα και πώς ερμηνεύεται. Είναι επίσης το κομμάτι που αφορά τη συγκρίση και την ασφάλεια. Το κομμάτι που αφορά δυστυχώς, το παραπάνω δυστυχώς, το εδαφικό, είναι λίγο πολύ αποδεχτό και έχει δοθεί και πάρα πολύ αφρόζα στον Κυπριακό λαό και περίπου υπολογίζουν μερικές γειτονιές της Μόρφου και λίγο αμόχωστο. Τούτη η ιστορία ούλη ενεκάτωσε λίγο τα νερά, εθόλωσε τα νερά και πανικόβλητικοί αμόχωστοι είναι ανακάλυψαν ότι αυτόν τον μύθο, αυτό το περιπέξιμο που τους έκαναν και τους μορφίδες θα ανακαλύψουν και οι μορφίδες αύριο. Και σας ρωτώ εγώ εν είδη παραδείγματος. Εάν αύριο δηλαδή έρθει ο κύριος Τατάρη ή ο κύριος Ακίντζη. Να. Και εμείς στο τραπέζι των συνομιλίων, θέλετε την περίκληση στην πόλη, πάρτε περίκληση στην πόλη εκεί να πάρετε 5-6 ξενοδοχεία και γίνετε στις γειτονίες και ξεχάσετε Μόρφου. Εγώ δεν μπορώ να περάσω η λύση που με τη Μόρφου. Το λέω εν είδη παραδείγματος. Αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά για να τα αντιμετωπίζουμε στα πάνελ των τηλεοράσεων ή στα δακρύβρεχτα ρεπορτάζ που κάναμε τόσα χρόνια σε σχέση με τους πρόσφυγες. Καλές είναι οι συζητήσεις και τα αφιερώματα βεβαίως για να διατηρείται και η μνήμη. Απλά η πολιτική ασκείται στα κέντρα εξουσίας. Ναι, τα δακρύβρεχτα δεν γίνονται για να επηρεάζουμε και να κάνουμε προπαγάνδα, αλλά για να είμαστε ρεαλιστές και πραγματικά να τιμούμε εκείνες τις πραγματικότητες που η ζωή επιβάλλει και όχι τα ότι φαντασιωνόμαστε ή μας βολεύει να φαντασιωνόμαστε. Η πραγματικότητα επίσης έχει σχέση με και την ομοσπονδία. Το είπε ο κύριος Τωρναρίδης. Ξέρετε, ο Μαγκάριος και ο Κυπριανού, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα. Πραγματικά πρέπει να τελειώσει το πράγμα. Τι θα κάνουμε αύριο. Δεν μιλούμε ούτε για το πώς θα ζήσει ο Σπύρος ο Κυπριανού ή ο Μαγκάριος, θέλω να μαγαρίσει τους, ούτε πώς θα ζουν στην Ελβετία ή στο Λουξεμβούργο, αλλά πώς θα ζούμε εμείς και τα παιδιά μας στον τόπο. Εάν αυτά τα πράγματα δεν τα αντιλαμβανόμαστε γιατί αφορά τη σχέση. Κύριε Μιχαλάρη, θέλω να μου έχω ένα χαρακτηριστικό περίεργο. Θέλω λίγο χρόνο. Λίγον, ολοκληρώστε, το μισό από όσο έχει ο κ. Ευσταθίου. Ολοκληρώστε. Μπορεί να μην λέω πράγματα τα οποία μπορούν να ευχαριστούν κάποιους, αλλά θα τα πω. Εμείς πάντως δεν έχουμε πρόβλημα με αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να αισθάνομαι την πίεση πάντα εγώ. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος όλους. Αλλά όσο χρωμίζει ο κ. Ευσταθίου και ο κ. Στονάης, θα το χρειαστώ. Πάμε. Εκείνη η διεκδικητική πολιτική λοιπόν που αποδίδει και πολλές φορές απέδωσε, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Και ο Νίκος Αναστασίας βρέθηκε, αν πάρετε τις δηλώσεις του αμέσως μετά την κατάρρευση των συνομιλών, θα δείτε ο άνθρωπος βρέθηκε προεκπλήξεως. Εκεί που τους το έδωσε όλα, και εκ περιτροής προεδρία, και την πολιτική ισότητα με την ερμηνεία που έδινε η τουρκική πλευρά, περίπου η συμμετοχή σε όλους τους θεσμούς, εκεί που πήγε να πάρει τα αντάλλαγμα, γιατί έτσι του υποσχέθηκαν κάποιοι, πρεσβείες του Ηνωμένου Βασιλείου, Αμερικανικές πρεσβείες, μεσολαβητές Αμερικανοί που πηγαίνουν έρχονταν, ξαφνικά βρέθηκε στο κενό. Υπενθυμίζω την Αθήνα. Έπαιρνε διαβεβαίωση από τους Γερμανούς ότι οι Rolls Royce πήγαν για συντήρηση και θα μείνουν εκεί τα πράγματα και τώρα βγάζει την ανάπτυξη. Οι Τούρκοι δεν εφάρμοσαν ποτέ καμία συμφωνία ή καμία υπόσχεση η οποία δεν βοηθούσε στην επίτευξη των στρατηγικών του στόχων. Εάν συμφωνήσουμε όλοι ότι ο στρατηγικός στόχος της Τουρκίας είναι η κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η μετατροπή της πατρίδας μας σε τουρκικών προτεκτοράτων, αυτά είναι λόγια του Νίκου Αναστασιάδη.
Είναι πάγια θέση του Δημοκρατικού Κόμματος και πολλών άλλων δυνάμεων. Ότι αυτός ο στρατηγός. Και δεν το αντιμετωπίσουν ως τέτοιον τα άλλα κρύβη βρεχτά. Για να δούμε πώς θα επανενώσουμε την πατρίδα μας. Ωραία, την επανενώσουμε με τον Σουλτάνο και με αυτή την φασιστική πολιτική επεκτατισμού που καλλιεργεί σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι πολύ απλά πράγματα. Και να πιάσουμε όλοι μαζί τον Αναστασιάδη να πάει στις συνομιλίες. Δεν θέλει πολύ πίεση βέβαια. Αλλά θα έτοιμο το δήλωση. Ναι. Είμαστε πανέτοιμοι μακριά από τις απειλές και τις διπλωματίες των κανονιοφόρων, αλλά δεν θέτουμε ως όρο την ανάκληση της απόφασης. Να σας θυμίσω ακόμα κάτι για τη χάρη της ιστορίας. Ναι. Όταν ο Βάσος Λισαρίς μιλούσε για διαπλεγόμενα συμφέροντα, όταν ήταν ο κ. Βασιλείου και άλλοι, ναι, ήταν ο περίγελος των σόφρονων. Τώρα τα διαπλεκόμενα συμφέροντα γιατί τα φέρνουν στην κουβέντα. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Τι εννοείται για τα διαπλεκόμενα συμφέροντα? Αυτό που η βεντάλια του συναγερμού μέχρι πρόσφατα την ακούγαμε και ήταν σωστή. Να ανοίξουμε λίγο τη βενταλιά, να δούμε, ναι, τη Σύρια, να δούμε τη Λίβη, να δούμε τι λέγανε η Τουρκία. Γιατί άλλαξε, κύριε, ναι, Μιχαλά. Γιατί διαπλεκόμενα είναι αυτά τα συμφέροντα. Εσείς λέτε για πολιτική στόχευση. Γιατί δεν τα λαμβάναμε ποτέ υπόψη, κύριε Μιχαλά. Ρε. Δεν ήσασταν Κύπρο, να σας τα πω εγώ. Για πείτε, κατέβαιναν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, μας έλεγαν κάμποσες πυροτεχνήματα και υποσχέσεις. Χαΐδευαν τα αυτιά μας, χτυπούσαμε καμπάνες, περιμέναμε την Αμερικανική παρέμβαση. Θα έπαιρνε την Τουρκία από το αυτή, θα έκανε υποχωρήσεις η Τουρκία. Εγώ προκαλώ οποιονδήποτε και πρώτον κύριο Τωρναρίδη που θα έχει το λόγο να μέσω μετά, ναι, να μας πει τις τουρκικές υποχωρήσεις μετά την δεκαετία του 90. Μάλιστα. Μία, ναι, τουρκική υποχώρηση σε οποιοδήποτε επίπεδο και τότε να κουβεντιάσουμε. Κύριε Τωρναρίδη. Άρα θα επαναλάβω πρώτον αυτό που είπα προηγούμενα και τώρα που άκουσα και τον Παύλο, το λέω και πιο δυνατά, ότι πρέπει να αποφασίσουμε τελικά με ποιον τρόπο θα απελευθερώσουμε και θα επανενώσουμε την πατρίδα μας. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι να ευχαριστώ για τα πολύ καλά λόγια αλήθεια, του πολύ καλού μου συναδέλφου, του Κωστή, του Ευσταθίου. Είναι αλήθεια το, ό,τι λέμε είναι αλήθεια. Τον ευχαριστώ έτσι από καρδιάς. Το δεύτερο που θέλω να πω. Δεν έχει συνηθίσει ότι ο κόσμος να σας βλέπει να λέτε ευχαριστώ ένα στον άλλον και να μιλάτε με καλά λόγια. Γεγονότα, όχι εσάς τους δύο, γενικώς πολιτικώς τα πάντα. Κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται, ναι, γιατί είναι ένα από τα ηθικά στοιχεία της Βουλής, είναι ο Νίκος ο Τωρναρίδης. Και να σας πω με το φακό του, με το φακό του, με το οποίο διαφωνώ. Πολλές φορές έχουμε τον αστείευα ότι χάσμα μεταξύ μας, αλλά είναι πατριώτης. Μάλιστα. Κύριε Τωρναρίδη, συνεχίστε. Με τιμούν ιδιαίτερα τα λόγια που ακούγονται. Θα σας πω ότι η διεκδικητική πολιτική δεν ασκείται με τα λόγια ή πάνω στα μπαλκόνια. Ασκείται με στόχους οι οποίοι έρχονται σε πράξη και θα σας υπενθυμίσω ξανά τι έλεγε η Τουρκία στο ενδεχόμενο που η Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς να προηγηθεί η λύση του Κυπριακού θα εντασσόταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάστε τι απειλές εκτόξευε, όμως υπήρχε ο στόχος, υπήρχε η στρατηγική και πετύχαμε πλέον να βλέπουμε την Τουρκία, την κατοχική δύναμη, όχι από το κάτωπτρο των αδεσμεύτων που δεν υπάρχουν πλέον, αλλά από το κάτωπτρο της πιο ισχυρής, της πιο δημοκρατικής, της μεγαλύτερης οικογένειας στον κόσμο, ως πλήρες μέλος. Εννοείται την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα σας απαντήσει και με το δίκιο του ο κύριος Μιλωνάς και, ναι, ο κύριος Ευσταθίου. Θα απαντήσει πολλά. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Να και πέρα να έχουμε τώρα, ναι, ωραία. Άρα το πρώτη μεγάλη νίκη, εγώ θα έλεγα όχι μόνο της Κύπρου, αλλά των Πανελλήνων εν καιρό ειρήνης, ήταν η ένταξη της Κύπρου χωρίς να προηγηθεί λύση του Κυπριακού στην Ενωμένη Ευρώπη και παρά τις ισοπεδωτικές απειλές της Τουρκίας. Μια δεύτερη, έτσι θα έλεγα, διπλωματική επιτυχία της Κύπρου, η οποία κινήθηκε, θα έλεγα, ευέλικτα και πέτυχε, είναι όλες οι συνεργασίες που δεν είναι στρατηγικές, που κατόρθωσε να πετύχει η Κυπριακή Δημοκρατία τα χρόνια που πέρασαν με όλες τις χώρες της περιοχής μας εκτός από την Τουρκία. Η Τουρκία αισθάνεται αποκλεισμένη, γιατί αισθάνεται αλλαγή, αποκλεισμένη από τον ενεργειακό, από την ενεργειακή χαρτογράφηση της περιοχής μας. Επειδή ακριβώς υπήρξε μια νούσιμη πολιτική, την οποία εφήρμοσε στην πράξη ο Ιωάννης Κασουλίδης, η οποία έφερε αποτελέσματα. Δεν είναι αποτελέσματα με ιαχές πολέμου.
όμως είναι αποτελέσματα με φωνές ειρήνης. Τα περιγράφει και η Ελλάδα. Βλέπουμε μια Τουρκία δίστακτη, κύριε Τουρναρίτη. Και όπως λέει η Γεωργία, είναι μια Τουρκία δίστακτη, η οποία δεν σέβεται τη διεθνή κοινότητα, δεν ακούει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι πως και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριφέρεται στην Τουρκία όπως τη αρμόζει. Ακόντεψα να συγκινηθώ με αυτή τη τόσο πολύ που στριμώξαμε την Τουρκία. Καθόλου δεν μίλησα για κανένα στρίμωγμα τη Τουρκία. Απλά να υπενθυμίσω ότι η Τουρκία κατέρριψε έναν πολεμικό σοβιετικό ρωσικό αεροπλάνο. Η Τουρκία δεν άκουσε τις εκκλήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για να μην παραλάβει του S-400 και άλλος πως. Δεν είπα ότι μέσα σε ένα δευτερόλεπτο έχουμε μετατραπεί σε υπερδύναμη. Είπα ακριβώς το αντίθετο. Φανταστήκατε, είπα εσείς οι δυο, και όσοι μας ακούν εκεί έξω, αν η Κύπρος δεν ήταν πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ποια τρικυμισμένη θάλασσα θα βρισκόταν σήμερα? Φανταστήκατε, επαναλαμβάνω, αν η Κύπρος δεν έστεινε όλες τις γέφυρες συνεργασίας, όχι μόνο με τα κράτη της περιοχής μας, αλλά και βαθύτερα, και πρέπει σε τούτον το σημείο να τονίσω και την διακοινοβουλευτική διπλωματία που γίνεται και δεν ακούγεται ποτέ και πουθενά. Γιατί προέχουν άλλες ειδήσεις, ίσως μεγαλύτερου βεληνεκούς. Κοινοβούλιο με κοινοβούλιο εννοείται, ναι. Κοινοβούλιο με κοινοβούλια, κοινοβούλια σε διεθνείς οργανισμούς. Εγώ αυτή τη στιγμή είπε ο Κωστής, να πω και εγώ για τον Κωστή, για τις μάχες που δίδει όλα τα τελευταία χρόνια στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Τα άκουσε κανείς, προφανέστατα όχι. Όμως είναι αλήθεια, άρα λέω ότι ας μην ισοπεδώνουμε τα άλλα. Έχουμε και εμείς τα εργαλεία. Μάλιστα. Έχουμε και εμείς διόδους να περπατήσουμε και να φέρουμε αποτελέσματα. Και δεν είναι μια έτσι αόριστη έννοια. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Για να δούμε, για να δούμε τη συγκεκριμένη ενότητα της τουρκικής πλευράς. Δεν είναι έτσι, μια αόριστη έννοια. Να δούμε ποια συγκεκριμένα αποτελέσματα θα έρθουν, κύριε Τουρναρίτη. Απλούστατα υπάρχουν τα κρατικά συμφέροντα. Ναι. Πρέπει να συμβαδίσουν και κάτι τα δικά μας Μιλωνάς, συμφέροντα με τα κρατικά μας. Υπάρχει μια υποχώρηση που έκανε η Τουρκία στην ιστορία. Πείτε μας μια. Αν συμμετείχε κάποιος στα διεθνή φόρα θα τα αντιλαμβανόταν. Ναι, επί της ουσίας για το Κυπριακό. Προσωπικά για τη σύλληση των μας έδωσα πίσω. Όχι, μα δεν είναι μόνο η διακοσία. Των αρχαιολογικών χώρων και των εκκλησιών. Κύριε Μιχάλη, υπέγραψε συμφωνία της Τρίτης. Νόμιζα ότι είχα τον λόγο, δεν ήξερα. Θα επενεργούσε και ως δημοσιογράφος. Δεν βγαίνει το χούι. Πείτε και να ολοκληρώσουμε. Προσωπικά ήμουν στην Αττάλεια της Τουρκίας, κατέθεσα τροπολογίες για τη σύλληση των μνημείων μας και του θρησκευτικού. Τώρα θα τα αλλάξω τα προσέσματα, ακόμα ένα δημοσιογράφο. Πολλά πράγματα γίνονται. Θυμηθείτε τι έλεγε η Τουρκία ακριβώς πριν την ένταξη της Κύπρου στην Ενωμένη. Τα ίδια πράγματα λέει. Όχι καμία. Τα ίδια. Διαβάστε καλύτερα, αγαπητέ Πάπλο. Έλεγε η Τουρκία ότι το Κυπριακό ελήθηκε de facto το 1974. Αυτόν έλεγα. Και τώρα θέλει την ελληνική. Και άλλαξε τώρα το κοινοτικό κεχτημένο. Σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, ναι. Έχει διαχυθεί. Βεβαίως είναι πολύ εύκολο. Να περιμένουμε, κύριε Τουρναρίτη, να λειτουργήσει η διπλωματία. Προσπάθεια να φοβήσουμε. Να φοβείς, βεβαίως. Στο εκπαιτητορικής Προεδρίας, ξέρεις άλλο Ευρωπαϊκό Κράτος με εκπαιτητορική Προεδρία. Ξέρεις άλλο Ευρωπαϊκό Κράτος με εγγύησεις και παρουσία στρατευμάτων. Εγώ δεν θα αναλύσω τον κόσμο. Δεν πρόκειται να πέσω στην παγίδα του φόβου. Εγώ άλλο προσπαθώ να πω. Εσείς θεωρείτε ότι έγιναν υποχωρήσεις εκ μέρους της Τουρκίας όλα αυτά τα χρόνια? Τίποτε. Εγώ θα πω το εξής. Ο κύριος Μιλωνάς δεν συμφωνεί. Θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε τα μίνιμουμ που μπορούμε να μας ενώσουν για να δώσουμε αυτήν την ώρα τη μάχη της αμοχώς του, τη μάχη της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και μετά θα τα θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και αυτά τα μήνυμα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Διαχύθηκε ευρωπαϊκό και χτυπήρο στις πρώτες του Υπουργού. Ευχαριστούμε πολύ. Εάν πάρουμε τα ευρωπαϊκά κράτη, μην μου ανοίγετε θέμα τώρα τελευταία στιγμή. Την επόμενη φορά όμως θα το βάλουμε κάτω. Ξένων κρατών, παρουσία στρατευμάτων. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά και από το πολιτικό μας στούντιο. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ, να δούμε τι γίνεται στον Αγκόρνο Καραμπάχ και στις αιματηρές συγκρούσεις.